Τώρα πρέπει να πούμε ότι εν μέσω πανδημίας με τον ελληνικό λαό να βρίσκεται αντιμέτωπος με μια τραγική κατάσταση στο δημόσιο σύστημα υγείας, με τραγικές ελλείψεις, αντιμέτωπος και με μια νέα επίθεση στα δικαιώματα και τα εισοδήματά του, η κυβέρνηση του Υπουργείου ΤΑΙΠΕΔ συνεχίζεται να τρέχεται το διαγωνισμό παραχώρησης εγνατίας οδού και των καθέτων αξώνων ενός παγίου απίστευτης αξίας 7 δισεκατομμυρίων ευρώ περιουσία του ελληνικού λαού. Προς την πορεία της πλήρους ιδιωτικοποίησης της Εγνατίας Οδού μετά την παράδοση του αυτοκινητοδρόμου στο ΤΑΙΠΕΔ, τον πολλαπλασιασμό των σταθμών διοδίων, τη σταδιακή αύξηση του αντιτίμου ανά χιλιόμετρο, την αξιοποίηση μέρους των εσόδων από τους κάθετους άξονες για την αποπληρωμή του δημόσιου χρέους, για το οποίο δεν οφείλει ευρώ ο λαός μας, αλλά τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων, και η σημερινή συζήτηση για τη δράση των επιχειρηματικών ομίλων το αποδεικνύει με όλους τους τρόπους. Μετά την ικανοποίηση από κυβέρνηση και το Υπουργείο Υποδομών των ετοιμάτων των ιδιωτικών εταιριών εκμετάλλευσης των αυτοκινητοδρόμων να αποζημιωθούν με δεκάδες εκατομμύρια ευρώ χρήματα του λαού μας, άκουσον για τα διαφυγόντα κέρδη λόγω του ότι ο κόσμος δεν κινείται στους αυτοκινητοδρόμους, αποδεικνύεται λοιπόν και σε αυτή την περίπτωση ότι λεφτόδεντρα υπάρχουν. Όχι όμως για να σωθεί ο λαός μας από την πανδημία, τη φτώχεια και την εξαθλίωση, υπάρχουν αποκλειστικά για τις τσέπες μιας χούφτας επιχειρηματικών ομίλων. Ενώ λοιπόν ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δημοκρατία φτιάξατε την τούρτα για τα γενέθλια της απίστευτης κερδοφορίας που θα προκύψει για τον επιχειρηματικό όμιλο που θα βάλει στο χέρι συνολικά τον αυτοκινητόδρομο μετά την ολοκλήρωση του διαγωνισμού παραχώρησης, μέσα φυσικά από το ξεζούμισμα του λαού μας πάνω στην ανάγκη του για τη μετακίνηση, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας βάζει και το κερασάκι στην τούρτα. Πάλι με τα χρήματα του λαού μας, μέσω των συμβάσεων που σήμερα συζητάμε, πάλι δεκάδες εκατομμύρια κέρδη ουσιαστικά για τον επιχειρηματικό όμιλο που αναλαμβάνει, θα παραδώσετε τον αυτοκινητόδρομο κουφέτο, ανανεωμένο μετά τις επισκευές και τη συντήρηση, να παράγει μόνο κέρδη, χωρίς έξοδα και ρίσκα για τον επιχειρηματικό όμιλο που θα τον πάρει, αλλά και άπιαστο όνειρο για όλο και μεγαλύτερη πλειοψηφία του λαού μας και για την ανάγκη και των πιο απλών μετακινήσεων που πολλαπλασιάζονται κιόλας, μια και συνεχώς κλείνουν και συγχωνεύονται δημόσιες υπηρεσίες, τράπεζες, ασφαλιστικές υπηρεσίες και παράλληλα το εισόδημα καταβαραθρώνεται από την ακρίβεια, την ενεργεία, την απλήρωτη δουλειά. Χαρακτηριστικό παράδειγμα και πάνω στην Εγνατία Οδό είναι η Σιάτιστα με το παράπλευρα διόδια σε έναν πληθυσμό που ίσως έχει τσακιστεί από την απολιγνητοποίηση, την κρίση στη Γούνα και το κλείσιμο όλων αυτών των υπηρεσιών που έχει ανάγκη να καλύπτει τις ανάγκες του. Ερώτημα βέβαια εδώ αποτελεί, να νομίζουμε ότι πρέπει να γίνει μια αναφορά στην αναντιστοιχία του προϋπολογισμού του έργου με τον μειοδότη να καταθέτει προσφορά σχεδόν στο 1/3 αυτής. Και εδώ αναρωτιέται κανείς τι θα γίνει, πώς θα γίνει αυτό, δηλαδή θα κάνει το μισό έργο, θα κάνει τσαπατσουλιές, δηλαδή πρόχειρη δουλειά, θα τσακίσει εργατικά δικαιώματα, θα ανοίξει το δρόμο μετά για εκβιασμούς στο δημόσιο για αποζημιώσεις. Η πείρα δείχνει πάντως σε τέτοιου είδους έργα ότι όλα αυτά είναι αντικειμενική πραγματικότητα και ισχύουν μαζί. Διαχρονικά από την κατασκευή και τη λειτουργία της Εγνατίας Οδού βγήκαν πολλαπλά κερδισμένοι επιχειρηματικοί όμιλοι από την κατασκευή αλλά και την ανάληψη της ετήσιας συντήρησης αλλά και οι τράπεζες. Αποδεικνύεται και στη συγκεκριμένη περίπτωση ότι τα λεγόμενα εμβληματικά έργα φορτώνονται 2 και 3 φορές στις πλάτες του ελληνικού λαού. Αποκαλύπτεται και ο ρόλος του κράτους, συλλογικού καπιταλιστή, που αφού ανέλαβε την κατασκευή ενός σύνθετου και δύσκολου έργου, τώρα τα παραδίδει προς εκμετάλλευση επιχειρηματικούς ομίλους για να βρουν κερδοφόρα διέξοδο τα υπερσυσσωρευμένα κεφάλαιά τους. Αποδεικνύεται όμως και για άλλη μια φορά η επικαιρότητα της πρότασης που καταθέτει ως λύση το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος στο λαό για την κοινωνικοποίηση των συγκεντρωμένων μεσοπαραγωγής, των μεταφορικών υποδομών, για την ένταξη του σχεδιασμού, της κατασκευής, της συντήρησης, της λειτουργίας και της συνεχούς αναβάθμισης των υποδομών, όπως οι αυτοκινητόδρομοι, στον επιστημονικό κεντρικό σχεδιασμό της οικονομίας και βέβαια στην αξιοποίηση του έμπειρου επιστημονικού και εργοτεχνικού προσωπικού όπως αυτού της Εγνατίας Οδού, στην υπηρεσία των μεγάλων αναγκών του λαού μας και για μεγάλα έργα αντιπλημμυρικής, αντισεισμικής θωράκισης και άλλα. Και όχι στην απαξίωσή τους, όπως συμβαίνει στην περίπτωση της άναρχης οικονομίας που υπηρετείται, που έχει βάση μόνο το κέρδος και σαπίζει οτιδήποτε αποτελεί εξέλιξη και πρόοδο. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.